Τι φταίει για την οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε? Θα προσπαθήσω να απαντήσω λίγο αντίστροφα. Τι δεν φταίει για την κρίση την οποία βιώνουμε? Σίγουρα δεν φταίνουν οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι της χώρας μας που προσπαθούν να τους πείσουν ότι για την κρίση φταίει η συνείδηση του ΝΟΕΛ, είναι τεμπελιά του ελληνικού λαού, η λογική που λέει ότι λιμάζει τα φάγαμε. Σίγουρα δεν φταίει ο πατέρας σου ή ο πατέρας μου που λέει ρε μαλέκα, τόσα χρόνια δουλεύω σαν το γαμμένο το σκυλί, έτσι με απολύουν, ωριακά επιβιώνω και τώρα μου λένε ότι πρέπει να πληρώσω τα σπασμένα. Τα πράγματα, ας πούμε, για τον πολύ κόσμο δεν είναι τόσο απλά. Είναι πιο σύνδετα και πιο βαθιά. Καταρχήν, η κρίση δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο. Χτυπάει από το 2008 τις χώρες όλου του κόσμου, χτυπάει το βαθύ πυρήνα του καπιταλιστικού συστήματος και από ό,τι φαίνεται, έτσι, θα συνεχίζει να βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί όλοι να ζούμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, να βιώνουμε την κρίση και πάει λέγοντας, αλλά δεν την πληρώνουμε όλοι με το ίδιο νόμισμα. Υπάρχουν, ας πούμε, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Υπάρχει ο κόσμος των πολλών, της φτώχειας, της ανεργίας, της τρομοκρατίας, της ανασφάλειας και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως και ο κόσμος των λίγων. Των επιχειρηματιών, των Golden Boys, των τραπεζιτών με τις Bentley και τα Hammer, των Μπρεντεντέριδων, της απείλας, της κατανάλωσης, της κλειδίσης κ.ο.κ. Άρα μπορεί, ας πούμε, να ζούμε όλοι στην ίδια χώρα, αλλά είμαστε, ας πούμε, δύο διαφορετικές χώρες. Δύο διαφορετικοί και αντίθετοι κόσμοι. Δύο, ας πούμε, διαφορετικοί κόσμοι μέσα στην ίδια χώρα, μέσα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι στην αντιπαράθεση και στον πόλεμο που έχει ανοίξει μεταξύ αυτών των δύο κόσμων, μόνο ένας κόσμος θα βγει νικητής. Καλό είναι να βγούμε εμείς, οι πολλοί. Τα λέμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, γενικά οι άνθρωποι θεωρώ πως έχουν δημιουργηθεί ώστε να αγαπιούνται μεταξύ τους, ενώ πράγματα της καθημερινής μας ζωής έχουν δημιουργηθεί ώστε να τα χρησιμοποιούμε. Στην Ελλάδα πιστεύω πάμε το κακό στο χειρότερο επειδή έχει γίνει το αντίστροφο, δηλαδή έχουν αρχίσει τα πράγματα να αγαπιούνται και οι άνθρωποι να χρησιμοποιούνται. Οπότε πιστεύω πρέπει πρώτα να αλλάξουμε σαν άνθρωποι, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και την παιδεία μας, ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε στο μέλλον σαν χώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τους άλλους να αλλάξουν για μας. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να αντιδράσουμε, παρά μόνο να κοιτάξουμε να γίνουμε καλύτεροι εμείς, να ενημερωθούμε, και αυτό είναι αυτό που θέλουμε και καλούμε τον κόσμο να κάνει. Να γίνει καλύτερος καταρχάς για αυτόν, με σκοπό στο τέλος να μπορεί να διαβάσει πίσω από τις γραμμές και να ξέρει τι να τον περιμένει. Νομίζω ότι μια κονσερβοποιημένη επανάσταση δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ότι το καλό θα ήταν ό,τι γίνει να γίνει συνειδητά και από μια συλλογική συνείδηση που θα έχει χτίσει ο κόσμος ενημερώνοντας και κάνοντας καλύτερο τον εαυτό του. Έφυγα για Θεσσαλονίκη. Δώσ' μου κάτι για να πιαστώ. Δώσ' μου κάτι σου λέω για να ελπίζω. Από μικρό με μάθατε ένα κολυμπόμα. Μα έχω μείνει στην άμμο καστρά να χτίζω. Μείνε κάτω, εκεί σε θέλουνε. Δίχως εξέλιξη πνεύμα φυλακισμένο. Κοίτα ουρανό αδερφέ μου, γι' αυτόν παλεύουμε. Ελευθερία στην κάθε γωνιά.